Στο προηγούμενο επεισόδιο της δυναμικής είδαμε πώς προσομοιώνουμε τις κατασκευές και τον τρόπο με τον οποίο εξάγουμε την εξίσωση κίνησής τους. Στο δεύτερο μέρος της δυναμικής των κατασκευών θα δούμε πώς τελικά οδηγούμαστε στις συγκεκριμένες λύσεις για μια κατασκευή. Όταν μια κατασκευή υπόκειται σε μια δυναμική φόρτιση, η κατασκευή αρχίζει να εκτελεί ταλάντωση. Η ταλάντωση αναφέρεται σε μια παλινδρομική κίνηση ενός σώματος γύρω από μια θέση ισορροπίας. Η θέση ισορροπίας, όπως είδαμε στα επεισόδια της ανάλυσης των κατασκευών, είναι η θέση στην οποία η κατασκευή ηρεμεί ή το σύνολο των δυνάμεων που ασκούνται σε αυτήν δεν είναι ικανής να την παραμορφώσουν ή να την μετατοπίσουν. Μπορούμε να φανταστούμε την κατασκευή ως ένα εκρεμές το οποίο σβρώχνουμε με το εκρεμές με τη σειρά του να ταλαντώνεται. Υπάρχουν πολλά είδη ταλαντώσεων όπως πιστεύω θυμόμαστε από τη φυσική μας, αλλά το είδος της ταλάντωσης που μελετάμε στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων της δυναμικής είναι μια εξαναγκασμένη και φθήνουσα ταλάντωση. Εξαναγκασμένη διότι υπάρχει μια εξωτερική φόρτιση που εξαναγκάζει μια κατασκευή να ταλαντωθεί και φθήνουσα διότι όταν η δύναμη αυτή πάψει να ενεργεί, η κατασκευή με τους μηχανισμούς απόσβεσής της μειώνει συνεχώς το πλάτος της ταλάντωσης. Αξίζει να σημειωθεί πως ο λόγος απόσβεσης είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί. Το πλάτος μιας ταλάντωσης είναι η μέγιστη απόσταση κάποιου στοιχείου που επιλέγουμε στην κατασκευή από την θέση ισορροπίας του. Η κατασκευή έχει τη δική της περίοδο και συχνότητα, η οποία ονομάζονται ιδιοπερίοδος και ιδιοσυχνότητα και οι οποίες υπολογίζονται μαθηματικά. Γενικά, μια πολύ ψηλή κατασκευή έχει μεγάλη περίοδο, ενώ μια μικρού ύψους κατασκευή έχει μικρή περίοδο. Η περίοδος είναι ο χρόνος που απαιτείται για να εκτελεστεί μια ταλάντωση, ενώ η συχνότητα είναι ο αριθμός των ταλαντώσεων ανά δευτερόλεπτο. Κάθε κατασκευή είναι διαφορετική στον τρόπο που αντιδρά σε μια δυναμική φόρτιση. Καθώς συμβαίνει η φόρτιση, η κατασκευή παραμορφώνεται και παίρνει διάφορες μορφές και σχήματα. Οι μορφές αυτές ονομάζονται ιδιομορφές, ενώ τα σχήματα έχουν εξειδικευτεί σε τριγωνικά, διατιμητικά και καμπτικά, με το κάθε σχήμα να έχει τη δική του μαθηματική έκφραση ώστε να υπολογίζονται οι μέγιστες μετατοπίσεις. Ποιες είναι όμως αυτές οι μετατοπίσεις και πώς τις βρίσκουμε ακριβώς? Οι μηχανικοί έχουν στη διάθεσή τους τα λεγόμενα φάσματα σχεδιασμού. Αυτά είναι μια εξειδανίκευση μιας συλλογής διαιγέσεων με σκοπό την απλούστευσή τους. Υπάρχει μια μεγάλη θεωρία πίσω από αυτά, η οποία ξεφεύγει από τα πλαίσια της εκλαϊκευμένης επιστήμης. Τα φάσματα παρέχουν στους μελετητές τις μέγιστες μετακινήσεις των συστημάτων βάσει της ιδιοπεριόδου και του συντελεστή απόσβεσης. Ακούγεται εύκολο, αλλά θα πρέπει να γίνει όλη η προεργασία της ανάλυσης για να καταλήξουμε σε αυτές τις 2-3 μεταβλητές. Το φάσμα σχεδιασμού μπορεί να μας απαντήσει επίσης γιατί μια ψηλή κατασκευή δεν είναι τόσο επιρρεπή σε σεισμικά φορτία, αλλά μια μικρού ή μεσαίου ύψους κατασκευή είναι. Η ιδιοπερίοδος ενός δεκαόρροφου κτίριου είναι περίπου 1 δευτερόλεπτο. Αν δούμε το φάσμα σχεδιασμού, το 1 δευτερόλεπτο βρίσκεται σε μια περιοχή με πολύ μικρή σεισμική επιτάχυνση. Αν το συγκρίνουμε όμως με ένα μονόρροφο που έχει ιδιοπερίοδο 0,1 δευτερόλεπτα, βλέπουμε ότι αυτό βρίσκεται στην περιοχή του φάσματος με τη μέγιστη σεισμική επιτάχυνση. Σε μια μονόρροφη λοιπόν κατασκευή μπορούμε να βγάλουμε αμέσως συμπεράσματα για τη μέγιστη μετατόπιση της τελικής πλάκας εφόσον γνωρίζουμε την ιδιοπερίοδο. Ένα πολυβάθμιο σύστημα θα πρέπει να αναλυθεί διομορφικά για να κατανέουμε κατάλληλα τη μέγιστη μετατόπιση ως ποσοστό στους παρακάτω ρόφους. Τέλος, μια δυναμική φόρτιση εισέρχεται στην κατασκευή ως μια συνάρτηση, για παράδειγμα ημιτονοειδούς ή συνημιτονοειδούς μορφής. Για λόγους κατανόησης, ας αναφερθούμε στον σεισμό. Ο σεισμός είναι ένα μηχανικό κύμα. Ως κύμα έχει και αυτό την περίοδο του και τη συχνότητά του. Αν αυτή η συχνότητα εξισωθεί με την ιδιοσυχνότητα του συστήματος, έχουμε το φαινόμενο του συντονισμού. Ο συντονισμός προκαλεί μαθηματικά το πλάτος ταλάντωσης να φτάσει στο μέγιστο.
Αν πάλι δεν υπάρχουν μηχανισμοί απόσβησης, το πλάτος όπως και η ενέργεια τείνουν στο άπειρο, με κίνδυνο την κατάρρευση. Και στον κόσμο των κατασκευών έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Η γέφυρα Τακόμα, για παράδειγμα, κατέρευσε το 1940, 4 μήνες μετά την αποπεράτωση του έργου, από άνεμο ταχύτητας μόλις 70 χιλιόμετρων την ώρα, αφού η απρόσεκτη χρήση λαθασμένου συνδυασμού κατασκευαστικού χάλιβα προκάλεσε τον συντονισμό της γέφυρας με τον άνεμο. Επίσης, οι στρατιωτικοί, όταν περνούν από γέφυρες, δεν συγχρονίζουν το βήμα τους για την αποφυγή του συντονισμού. Γενικότερα όμως ο συντονισμός αποφεύγεται αφού υπάρχει πάντα κάποια κατανάλωση ενέργειας από το σύστημα. Η δυναμική των κατασκευών είναι μια άκρως υπολογιστική διαδικασία, η οποία εμπλέκει πολλά και προχωρημένα μαθηματικά. Στο επόμενο επεισόδιο θα ασχοληθούμε με την αντισεισμική μηχανική και θα δούμε τους τρόπους με τους οποίους εκμεταλλευόμαστε όλο αυτό το μαθηματικό υπόβαθρο με σκοπό την ασφάλεια των κατασκευών. Σας ευχαριστώ και μέχρι τότε είμαι ο Στάθης και αυτό ήταν το Civil Lab.